Η θάλασσά μου είναι ο τίτλος της καλοκαιρινής έκθεσης που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Κέντρο Τέχνης Γιώργιο Ντεκίρικο. Η πρώτη έκθεση με τον λόγο τίτλο πραγματοποιήθηκε το 2015 με την έναρξη των εργασιών του φορέα πολιτισμού της Μαγνήτων Κιβωτού. Φέτος το καλοκαίρι επέστρεψε με την παρουσία πολλών επιφανών καλλιτεχνών. Από την καινούργια χρονιά έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τη Χρύσα Τιδραντάκη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαγνήτων Κιβωτού. Οπότε επανέφερε αυτή την ιδέα της και ξεκινήσαμε κάνοντας επιστολές και υπομνήματα στους καλλιτέχνες για να συμμετέχουν. Είναι 25 καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Τους δώσαμε το θέμα. Ο επισκέπτης της έκθεσης θα περιηγηθεί ανάμεσα σε εικαστικά έργα τέχνης εμπνευσμένα από τη θάλασσα, με την οποία η περιοχή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Ταυτόχρονα, μέσα από την έκθεση παρουσιάζεται και η σύγκρουση ανθρώπου και φύσης με αφορμή τις θεομηνίες που έπληξαν την περιοχή. Η θάλασσα βέβαια μας περιβάλλει, αλλά και τη θάλασσα την οποία εμείς καθόλου δεν φροντίζουμε, δεδομένου τώρα ότι μετά από τις πλημμύρες αυτές του Σεπτεμβρίου έχει πάρα πολύ επιφορτιστεί, πάρα πολύ γεμίσει με αντικείμενα, έχει γεμίσει γενικώς. Και όλον αυτόν τον καιρό, εν ώψη του καλοκαιριού, είχε αναπτυχθεί μια έντονη κινητικότητα σχετικά το αν θα πρέπει να κάνουμε μπάνιο ή όχι, αν θα προσεγγίζουν τα κρουαζερόπλια λόγω των φερτών υλών που ανέβασαν τη στάθμη. Είναι ένα θέμα τεράστιο που δεν αγγίζει μόνο την αισθητική μας, δεν αγγίζει μόνο την απόλαυση την καλοκαιρινή, αλλά και τις περιβαλλοντικές μας ευαισθησίες, και όλα αυτά τα δώσαμε στους καλλιτέχνες προκειμένου να αποτυπώσουν ο καθένας την ιδέα του επάνω σε αυτό το θέμα. Η εικαστική έκθεση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Βόλου. Στόχος των διοργανωτών είναι η εν λόγω έκθεση με θέμα τη θάλασσα να γίνει ακόμα ένας θεσμός στην πόλη του Βόλου. Μα δεν θα μπορούσαμε τώρα, έχοντας τη Χρύσα Τιδραντάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα μπορούσαμε να αμελήσουμε. Έτσι λοιπόν προσδοκούμε πλέον βάσιμα ότι ακόμα ένα θεσμό θα καταφέρουμε στη Μαγνήτων Κιβωτό, όπως αυτούς που έχουμε μέχρι τώρα καθιερώσει, την Ναυτική Εβδομάδα, το αντάμωμα των χορευτικών συγκροτημάτων, το γαστρονομικό φεστιβάλ. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη όλη τη θερινή περίοδο, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις.